και ξεκινάει το κορίτσι εκείνο, το οποίο στο προηγούμενο επεισόδιο ήταν ντυμένη στα ακτοπούτα, έλαμψε μέσα στο φόρεμα το οποίο είχε κάνει η ίδια, πήγε... Οκ, αυτή η προσπάθεια και σήμερα θα πάει σίγουρα καλύτερα η Κατερίνα Πεφτίτση. Μιλάμε, Κατερίνα, έχεις βάλει πάνω σου μια σοβαρή ποσότητα, λεωπάρε. Έχω βάλει, ναι. Δεν το λυπήθηκες, είπες, δώσ' το εκεί πέρα, αυτό που είναι το θέμα τώρα. Αν είναι λεωπάρε, θα είναι φουλ. Ας τους δείξουμε πώς γίνεται. Ακριβώς. Πες μου, πού πηγαίνεις. Λοιπόν, ο φίλος μου ο Τριζόπουλος, που είναι φωτογράφος, κάνει τη δικιά του έκθεση φωτογραφίας. Και πηγαίνω στα εγγένεια της έκθεσης φωτογραφίας που κάνει και είμαι και ένα από τα μοντέλα που. Είναι μέσα στην έκθεση. Αυτό δεν χρειαζόταν καν να μας το πεις, το φανταζόμασταν. Κυρίες μου, παρακαλώ, βαθμολογήστε. Κατερίνα, ας ξεκινήσουμε από τα καλά νέα. Δεν υπάρχει άσος. Θα πάμε στη Σοφία που έχει βάλει δύο για να μας πει τι σκέφτεται. Λοιπόν, εμένα δεν μου αρέσει η ζώνη. Πρώτον και κύριο μου αρέσει το ότι κάθε μέρα έρχεσαι άλλη. Μια σαχτοπούτα, μια φιωγκάκι, μια λεοπάρδελη. Ναι, λοιπόν, η ζώνη δεν μου αρέσει. Επίσης, αυτό είναι κάπα και αυτό είναι φουλάρι. Όχι, λοιπόν, αυτό που φοράω, που φαίνεται σαν φόρεμα, είναι φούστα, η οποία είναι δετή. Είναι από μια Ελληνίδα σχεδιάστρια. Το οποίο ήταν... δύο ξεχωριστά κομμάτια και αυτό εδώ πέρα είναι τύπου κιμονό που πέφτει από πάνω. Αυτό όμως που φοράς... Όχι, αυτό είναι το κιμονό. Όλο. Γιατί πετάει κάτι από πίσω. Είναι το κιμονό που το έχω δέσει και... Είναι το... τα μανίκια. Τα μανίκια, ναι. Αυτό δεν το ξέρα. Συγγνώμη. Αλλά πάλι μπορώ να σου πω ότι θα προτιμούσα αυτό να ήταν μόνο του. Να ήταν ένα... Πώς το λένε? Τι θέλεις να πεις? Σιάλι. Σιάλι. Ωραία, αυτό. Σιάλι, σιάλι. 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 Σάλα. Γύρω από τα μαλλιά σου, χωρίς αυτή την κάπα. Αυτό μ' αρέσει. Η ζώνη δεν μ' αρέσει, τα παπούτσια μ' αρέσουν. Mm-hmm. Αυτά λίγο υπερβολικά. Ένα από τα δύο, πρέπει θεωρώ. Πρέπει να καταλάβεις ότι... Υπάρχει και το μαλλί, μαξιμαλισμός. Το μαλλί. Ναι, ναι. Δεν είμαι καθόλου minimal. Αυτό. Δηλαδή, άμα με δεις ποτέ minimal, πρέπει να αναρωτηθείς. Μήπως δεν είναι καλά. Μήπως κάποιος έχει κάνει κάτι. Ναι. Τέλος πάντων, εμένεις στο 2. Μάλλον θα έμενες στο 2 αν ήξερες. Όχι, θα έβαζες 3 αν ήξερες. Ναι. Γιατί το δούλεψε και έκανε μεταποιήσεις που αυτό φαίνεται ότι έδωσε κόπο γι' αυτό. 2,7 είναι ο μέσος όρος. Πολύ καλός. Είναι ένας μέσος όρος πάνω από το μέσο όρο. Έτσι θα σκέφτεσαι και θα προχωράς μπροστά. Παρακαλώ.